Μάθαμε ότι είχες ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας που κάνεις. Σε ένα από τα ρεπεράζ που κάναμε και κάποια δοκιμαστικά, είχα ένα ατύχημα στη μύτη. Κρίναμε ότι πρέπει να κάνουμε και το διάφραγμα αυτή τη στιγμή, γιατί τα γυρίσματα απαιτούν καταδύσεις και θα πρέπει να κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε και τα δύο. Έχεις σκεφτεί να σε δουλάρει κάποιος σε κάποιες επικίνδυνες σκηνές? Έχω υπογράψει ότι έχω πει ότι θα τα υποστηρίξω χωρίς να ντουμπλαριζόμαστε. Εκτός αν το απαιτεί ο σκηνοθέτης με κάποιο τρόπο. Αλλά όσον αφορά τις επικίνδυνες σκηνές, είναι καθαρά θα υποστηριχθούν από μένα. Το ατύχημα πώς το έπαθες στα γυρίσματα? Σε μια σκαλοσιά, φαντάσου ότι σε μια κίνηση καταρρίχησης συμβαίνουν τα ατυχήματα. Κάπου χτύπησε. Σε συλλεβόσουν μέρες στο νοσοκομείο? Έπρεπε να δούμε λίγο μια σειρά εξετάσεων, γιατί τα χτύπημα στο κεφάλι και στη μύτη ήταν δεύτερη μέρα. Σήμερα βγαίνουμε η τρίτη μέρα που βγαίνω. Είχες πει πως το θέμα του Survivor για σένα έχει τελειώσει, τουλάχιστον αναφορικά με το ρόλο του παίκτη. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε διαβάσει ότι θα κάνεις ένα ραντεβού παρόλα αυτά. Για ποιο ρόλο θα διαπραγματευτείς τον εαυτό σου? Είναι κάποια ενημέρωση όσον αφορά το ραντεβού που λέτε. Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί και τι λέτε για το ραντεβού. Εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση. Οπωσδήποτε σέβομαι τη συνεργασία που είχαμε και έγινε όλο αυτό, γιατί με βοήθησε και εμένα στη συνέχεια να κάνω κάποια πράγματα. Ναι, έχω κάνει δύο συζητήσεις, αλλά εντάξει, από ένα σημείο δεν θα το κάνουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι και απαιτητό. Σε ενοχλεί όταν σε ρωτάνε για το αν θα είσαι στο All Star Survivor? Πιο πολύ νομίζω οι δημοσιογράφοι που το σχολίασαν νευρίασαν και προσπάθησαν να αφήσουν αυτόν τον τρόπο αντίδραση και από μένα. Εγώ δεν νευριάζω. Έχω πλέον αποφασίσει ότι ακόμα και ένα πέντε να μου πει, θα σου πω εντάξει, δεν είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρει να διαπληκτιστώ. Είμαι σε μια άλλη φάση της ζωής μου. Δεν είναι κρίμα τώρα να μιλάμε όπως και την προηγούμενη φορά για τόσα πράγματα και να μιλάμε μόνο για το Survivor. Ο Σάχης Κατσουλής συμφώνησε μαζί σου με κάποιες δηλώσεις που είχες κάνει ότι όντως το Survivor δεν χρειάζεται coach. Ο Σάχης Κατσουλής είναι ένας άγνωστος άνθρωπος προσωπικά. Έχει συμμετάσχει στο παιχνίδι αυτό, αλλά προσωπικά δεν τον γνωρίζω. Τι να σχολιάσω για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω? Είναι ένας άγνωστος άνθρωπος σε μένα και τον γνωρίζω επειδή συμμετείχε σε ένα project που έχει την ίδια ονομασία με αυτό που συμμετείχα εγώ. Δεν θα ήθελα να πω κάτι για το παιδί.